και μου λες είναι η κοπέλα έγκυο στη δουλειά και πρέπει να την αντικαταστήσω. Δυστυχώς και. Τώρα που πες έγκυο, ρε εσύ. Τώρα που πες έγκυο. Η ξαδέρφη μου είναι έγκυο. Έλα. Εντάξει, τώρα είναι. Περιμένει κορτσάκι. Αλλά τώρα εντάξει, είναι στο μήνα τη. Αλλά στι αρχέ να με ξέρει τι δύσκολο πέρασε. Δεν μπορούσα να καταστήσει. Δηλαδή του πρώτου τρει μήνε δεν ξέρω, κάνα και όσο φάω στι από τον Αντώνη το πέγανε. Δεν μπορούσα να καταστήσει. Δηλαδή την έβαλα τηλέφωνο και τη μιλούσανε και ήταν σπέχια. Να αναλύεται, να αναβιάζει, να κάνει να δάνει όσο δεν καλά. Λέει εδώ δύο μήνε και τώρα κάθε μέρα μιλάμε 8 φορέ για να το 8 φορέ κάθε μέρα. Μπορεί να το θέσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα πώ περνάει την στην αρχή δικιά σου, δεν ξέρω, δεν έχει τέλο. Και που λε, δεν ξέρω πώ είναι τώρα εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Φοβάμαι δηλαδή, άμα είμαι κι εγώ έγκυο κάποια στιγμή. Π.χ. ξέρω εγώ με σένα, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί. Πού πα! Πού πα! Λοιπόν, και έτσι που λε, εσύ. Έχω μια παιδιά. Δεν θα βρει από μπροστά μου. Θα φτιάχνω πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει. Θα δοκιμάσεις λίγο. Είναι πολύ ωραία. Ωραία ήταν, ε. Να σου πω εσύ. Πάρω και λίγο από σένα. Έτσι που λες εσύ. Καλά. Να σου πω εσύ, να βγάλουμε και μια σέφη. Ναι, εννοείται ρε. Θα την ανεβάσω, πιστεύω δεν σε πειράζει. Εννοείται, βάλε. Ωραία, λοιπόν, έρχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ζηλέψει και με αυτό ο μαλάκας, θα ανεβάσω γυμνή με άλλον. Πόσο χαίρομαι που βγήκαμε. Κι εγώ χαίρομαι, Μάνο, κι εγώ χαίρομαι. Έχουμε μιλήσει τόσες φορές από το ίντερνετ και δεν ήξερα πώς θα είσαι πρώτη φορά από κοντά. Όχι, βέβαια, πρέπει να αναγνωριστούμε κι εγώ να δω λίγο τι χαρακτήρα είσαι, να δεις κι εσύ τι χαρακτήρα είναι. Εννοείται, εννοείται. Πάντως φαίνεσαι πολύ καλό κορίτσι και χαμηλών τόνων. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να σε γνωρίσω έτσι λίγο περισσότερο. Μισό λεπτάκι έτσι, ναι. με παίρνει φίλη μου μισό. Ναι. Έλα φιλενάδα. Εσύ το πιστεύεις τη μαλακή έγινε. Μπορείς να το πιστέψεις δηλαδή, ήρθα εδώ πέρα, έφυγα 6 και 10 ρε μαλάκα από τη δουλειά και 7 η ώρα πλημμύρισε το γαμμένο το σπίτι. Δεν με θέλει το γαμμένο από την αρχή. Ναι, δεν με θέλει από την αρχή. Κάθε φορά τα ίδια, κάθε φορά η κατεμιά μου. Ναι ρε φιλενάδα, και στα κομμενικά τα ίδια. Ναι. Έλα, σ' αφήνω τώρα γιατί είμαι πρώτο ραντεβού, έτσι. Έλα. Ναι, φιλάκια, γεια. Τι λέγαμε. Να σου πω, Μανώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σένα. Ελπίζω να μην σε πειράζει να τις απαντήσεις. Φυσικά. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο εδώ πέρα για σένα. Κάτσε. Ορίστε. Λοιπόν, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, να πάω από θέση. Καλά, εννοείται. Και εγώ θέλω να σε γνωρίσω. Και εσύ θες, μπορείς να κάνεις με τη σειρά σου τις ερωτήσεις σου. Λοιπόν, έχω ακούσει, έχεις κάποια διαμερίσματα, σπίτια, εξοχικά. Έχω 3-4 σπίτια στην Αθήνα και Σαντορίνη. Μάλιστα, Σαντορίνη, ναι. Και να σου πω πόσα μεγάλα είναι αυτά. Να σε ρωτήσω, μου είπε εξαδέρφη μου ότι έχεις και σκαφός. Πόσο κόστησε περίπου πάνω κάτω. Λοιπόν, μάλλον είναι δύο τελευταίες ερωτήσεις τώρα που θα ήθελα να μάθω από σένα. Μήπως υπάρχει στην οικογένεια κάποια αρρώστια. Όχι, από όσο ξέρω. Κάποια σύφυλλη, AIDS, κάτι κολλητικό. Όχι, μάλιστα, βάζουμε στο όχι. Και να σου πω, πώς είσαι τόσο σίγουρος. Πάντα χρησιμοποιώ προφυλάξεις. Πάντα. Και που λες, πολύ όμορφο το μαγαζί αυτό εδώ, α. Ναι. Θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι από τα καλύτερα στην Αθήνα. Αλήθεια. Ναι, δεν έχω ξαναέρθει. Όχι, έχει πολύ καλές κριτικές. Το είδα αυτό. Ναι. Με συγχωρείς λίγο, μισό λεπτό. Ναι, εντάξει, με το πάσο σου. 20 minutes later. Λοιπόν,
ναι. Να είμαι κι εγώ. Έλα, έλα, το σύνορα περίμενα. Εντάξει, μια κοπέλα πρέπει να είναι πάντα έτσι. Έχει τρίο στο φαγητό σου, εντάξει. Έχω. Προτεύω να τελειώσω εγώ, αλλά. Δεν πειράζει. Για πες μου τα νέα σου. Τα νέα μου καλά, μωρέ. Εγώ εντάξει, εδώ πολλή δουλειά, πολύ στρες. Τι να κάνω. Δεν τρώμε καλύτερα να με κρυώσει το φαγητό κιόλας και. Ναι, εντάξει, εγώ δηλαδή να φάω. Αλλά πριν φάω, θα με συγχωρέσεις για μια τελευταία φορά. Λίγο. Εντάξει, εντάξει, θα περιμένω. Τι να. Μισό λεπτάκι, έτσι. Εντάξει. One hour later. Άντε, που είναι το σύνορα. Τι κάνει το σύνορα. Λοιπόν. Έλα, άντε, επιτέλους. Hey, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, έφτιαξε λίγο το make-up μου. Νομίζω είναι η ώρα να φεύγω. Γιατί? Να πάω λίγο το δικό σου. Φαίνεται πιο ωραία αυτή η πετατούλα από την άλλη, δεν ξέρω. Και... παπάρα. Σε φάση, δηλαδή, τις μιλούζες και... Δεν μπορείς να φανταστείς. Και που λες τώρα μια κοπέλα έγκυο στη δουλειά και πρέπει να την ανταταθήθω. Που λες είναι μια κοπέλα άρρωστη στη δουλειά και πρέπει να... Έγκυος. Έγκυος είναι. Άστε να πάνε και που λες είναι μια κοπέλα άρρωστη στη δουλειά. Και που λες είναι μια κοπέλα έγκυο. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία σου από το Μένελκιουμ? Εντάξει, ήμουν ένα αστέρι και μισό, πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαι κομπάρσος στο ίδιο με το βίντεο. Αυτή τη φορά ναι. Όλα ωραία, εσύ τα κάνει. Θα βγει ωραίο, ότι βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα και ότι θα πέσει πολύ πολύ γέλιο. Να το δείτε και να μας γράψετε σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Ευχαριστήσω τη φίλη μου την Αλεξία, Αλεξία Καλαπέντε. Όχι, με κουνάς ολόκληρο έτσι. Λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε και αφήστε μας το σχόλιο σας. Ciao. Yeah.